Επικίνδυνες διαστάσεις λαμβάνει τις τελευταίες ημέρες στα Χανιά το φαινόμενο απόρριψης επικίνδυνων υλικών σε κοινούς κάδους απορριμμάτων. Η περίπτωση του εντοπισμού καυστικού υγρού σε κάδο απορριμμάτων που έθεσε σε κίνδυνο τους εργαζόμενους και ακινητοποίησε το απορριμματοφόρο ήταν το αποκορύφωμα. Τα παιδιά που ήταν εκεί πέρα δεν μπόρεσαν να συνεχίσουν την εργασία τους, πήγαν στο γιατρό, είχαν μικροαναπνευστικά προβλήματα γιατί το πήρανε χαμπάρι από την έντονη οσμή, γύρισαν πίσω. Το απορριμματοφόρο παραμένει ανενεργό, είναι γεμάτο γιατί δεν μπορεί να διάσει στο χιτί. Για το περιστατικό έχουν ενημερωθεί οι αστυνομικές αρχές, ενώ διερευνάται και από την Δέδισα και το Δήμο Χανίων, καθώς η ποσότητα καυστικού που είχε απορριφθεί στον κάδο δεν ήταν μικρή. Το καυστικό υγρό ή διάφορα άλλα επικίνδυνα υλικά που τοποθετούνται στους κάδους μπορούν να προκαλέσουν ανεπανόρθωτη ζημιά και υλική, αλλά ειδικά ζημιά στην υγεία των εργαζομένων. Κατά καιρούς εμφανίζονται διάφορα ζητήματα με υλικά τα οποία δεν θα έπρεπε να βρίσκονται μέσα στους κάδους και κατ' επέκταση δεν θα έπρεπε να μεταφέρονται στην εγκατάσταση. Οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και θα πρέπει να ακολουθούν συγκεκριμένες διαδικασίες για απόβλητα που δεν πρέπει να τοποθετούνται σε κανένα κάδο. Για τα επικίνδυνα απόβλητα, οι πολίτες καλούνται να απευθύνονται σε εξειδικευμένες εταιρείες διαχείρισης ή να ενημερώνονται από την Δέδισα για τον τρόπο διάθεσής τους. Η εμπειρία των εργαζομένων, ωστόσο, έχει δείξει ότι κάποιοι εξακολουθούν να αγνοούν τον κίνδυνο, καθώς στο εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων στην Κορακιά εντοπίζονται κατά καιρούς από ιατρικά απόβλητα μέχρι και εκρηκτικά. Έχουμε βρει στους κάδους των αποβλήτων είτε μπλε είτε πράσινους ιατρικά απόβλητα, είτε από εργαστήρια, είτε από κλινικές, είτε από πιθανόν από κατοικίες. Αυτά χρήζουν ειδικής διαχείρισης, είναι επικίνδυνα για το προσωπικό και δεν θα πρέπει να τοποθετούνται σε αυτούς τους κάδους. Έχουμε βρει εκρηκτικά φιάλες και ύλες γενικά σε κάδους. Από το Δήμο Χανίων και τη Δέδισα είναι σε εξέλιξη συζήτηση για τη συγκρότηση ενός ειδικού μηχανισμού ελέγχου με στόχο πρωτίστως την ασφάλεια των εργαζομένων στην καθαριότητα αλλά και την προστασία των εγκαταστάσεων.